Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ, ο γνωστός και ο Δεσπέρα στα Games και σήμερα θα σας δείξω ένα καινούργιο προϊόν το οποίο μόλις μου ήρθε γιατί ετοιμάζω ένα project σιγά σιγά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για το διαγωνισμό, ο διαγωνισμός τον πήγα δύο μέρες πιο πίσω για να έχουμε λίγο συμμετοχή παραπάνω γιατί είδατε δεν έχει πάρα πολλά άτομα ακόμα για τους τρεις φορτιστές. Αν πάνε καλά, αύριο το Σάββατο που θα έχω και όλη τη μέρα δικιά μου θα κάνω την κλήρωση, θα επικοινωνήσουμε τα παιδιά και από Δευτέρα πρώτο ο Θεός όλοι θα πάρουν τους φορτιστές τους. Λοιπόν, σήμερα για να μπούμε στο θέμα μας θα κάνω unboxing και ένα τράι για σκληρό δίσκο. Είναι μια θήκη η οποία μπαίνει στις θήκες των 5 ιντσών, όπως είναι το DVD μας για παράδειγμα, εκεί πάνω, σε αυτή την είσοδο και στο κουτί μας και μπορούμε να τοποθετήσουμε έναν σκληρό δίσκο. Λοιπόν, να σας δείξω, είναι της IC Box το συγκεκριμένο, τα καταστήματα αυτή την περίοδο έχει γύρω στα 40 ευρώ. Εγώ το βρήκα από ένα παιδί το οποίο το έδινε σε προσφορά στα 20 ευρώ, 19 κάπου εκεί μέσα. Λοιπόν, είναι για σκληρούς 5,25, για θήκες μάλλον 5,25 μοιρών. Θα τα ανοίξουμε. Αυτό εδώ είναι το τρέι. Θα βγάλουμε το προϊόντα ένα-ένα. Ξεκινήσουμε το κύριο προϊόν. Αυτό εδώ είναι το τρέι, το οποίο έχει και κλειδί από εδώ. Έχουμε και... όπου τι είναι αυτό. Έχει και φωτάκι. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα καλώδιο το οποίο πάνω λέει HDD LED, άρα μπαίνει στο LED του σκληρού και ανάβει για να μας δείχνει ότι ο σκληρός δουλεύει, ενεργοποιείται, το βλέπετε εδώ κάτω είναι το LED του. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το κύριο προϊόν, είναι το τρέι μας. Σας το δείξω όμως αμέσως ευθύς, αφού δείξω τα άλλα πακετάκια. Μέσα το πακέτο έχει έναν αντάπτορα τροφοδοσίας από τετράπινο σε SATA. Τα λέγεται νομίζω, ναι, και δύο κλειδάκια. Λοιπόν, τα κλειδάκια είναι για να κλειδάνουμε και να βγάζουμε ή να βάζουμε το δίσκο μας. Ας αφήσω ένα στην άκρη. Λοιπόν, εδώ πέρα και μέσα έχουμε το manual το οποίο μας λέει πως θα διάφορες γλώσσες, ελληνικά υπάρχουν, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, όχι. Μας δείχνει πως θα τοποθετήσουμε το tray και το σκληρό μέσα σε αυτό. Ας το βάλουμε στην άκρη, δεν μας χρειάζεται τόσο πολύ. Ας πούμε και το κουτί. Ας περάσουμε στο τρί αυτό καθεαυτό. Λοιπόν παιδιά, αυτό το πράγμα μπαίνει συρταρωτά έτσι όπως το βλέπετε μέσα στον υπολογιστή στο κουτί μας και μπορούμε να προσαρμόσουμε πάνω σε αυτό ένα σκληρό δίσκο ώστε πρώτα απ' όλα να μην πιάνει, αν έχουμε πάρα πολλούς δίσκους μπορούμε να τοποθετήσουμε μερικούς ακόμα στο κουτί μας. Και αν δεν θέλουμε να έχουμε τόσους πολλούς, θα είναι λίγο οργανωμένοι, λίγο καλύτερα. Επίσης έχει το εξής χαρακτηριστικό, το ότι μπορούμε να ανοίξουμε το συρταράκι από εδώ πέρα και ο σκληρός μπαίνει συρταρωτά από αυτήν εδώ την εσοχή και κουμπώνει, εδώ πέρα βλέπουμε τις εσοχές και κουμπώνει, βλέπουμε τις εσοχές λοιπόν για το SATA και την τροφοδοσία ώστε να μπορεί να παίρνει ρεύμα και να διαβάζει τα δεδομένα. Λοιπόν, και από εδώ από πίσω βλέπουμε αυτό που θα φαίνεται μέσα στο κουτί, θα συνδεθεί πάνω στον υπολογιστή η είσοδο SATA και η τροφοδοσία για το τροφοδοτικό μας. Λοιπόν, από το πλάι βλέπουμε ότι έχουμε στα ποδαράκια εδώ πέρα στα πλαϊνά του μπορούμε να τα ρυθμίσουμε σε δύο θέσεις. Λοιπόν, επίσης χαρακτηριστικό είναι το εξής, αν δείτε, και θα σας το δείξω ευθύς αμέσως, με το που ανοίξω το σιωταράκι μπαίνει μέσα, φαίνεται αυτή εδώ η εσοχή, αυτό εδώ το πραγματάκι το οποίο σπρώχνει το σκληρό ώστε να τον βγάλει από την είσοδο SATA που συνδέεται ώστε να μπορέσουμε να τον αφαιρέσουμε και αν θέλουμε να βάλουμε ένα σκληρό τον τοποθετούμε από μπροστά. Επίσης έχει το κλειδί του με το οποίο μπορούμε να το κλειδώνουμε ώστε βλέπετε όσο και να θέλουμε δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε αν θέλει κάποιος να πειράξει το σκληρό μας. Επίσης είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλό το τρέι το συγκεκριμένο και όλα τα τρέι γενικά γιατί μπορούμε ας πούμε για παράδειγμα να βάζουμε, να βγάζουμε εύκολα σκληρούς ή μπορούμε να πάμε ένα ταξίδι αντί να καθόμαστε να ξεσυνδέουμε όλο το κουτί μας απλά ανοίγουμε το τρέι
και βγαίνει από μέσα ο σκληρός δίσκος και τον παίρνουμε και μπορούμε να, είτε να δοκιμάσουμε κάποιον άλλον, είτε μπορούμε να τον πάρουμε να πάμε ένα ταξίδι κάπου, είτε για κάποια αλλαγή. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Το συγκεκριμένο το πήρα γιατί ήθελα να κάνω ένα μικρό project. Σκοπεύω να διορθώσω λίγο το κουτί μου και θα σας δείξω, θα κάνω ένα μεγάλο βίντεο το οποίο θα τρέξει σε διάφορες φάσεις και στο τέλος τα αποτελέσματα, πώς ήταν το κουτί μου πριν και μετά από τις μόντες που θα κάνω. Θα σκοπεύω να αλλάξω η υδρόψυξη, πρώτο ο Θεός, και να τακτοποιήσω λίγο τα καλώδια, να το φτιάξω. Είναι αρκετά καλό, αλλά επειδή η υδρόψυξη που έχω έχει αρχίσει και φτάνει στο τέλος της ζωής της, θα χρειαστεί να αλλάξω. Οπότε το τρέι είναι το πρώτο βήμα για να μπορέσω να οργανώσω λίγο καλύτερα τους σκυρούς μου. Λοιπόν, IC Box το συγκεκριμένο μοντέλο είναι γύρω στα 40 ευρώ σας είπα, μπορείτε να το βρείτε σε προσφορές γύρω στα 20 αν είστε τυχεροί. Μεταχειρισμένο μπορείτε να το βρείτε γύρω στα 15. Είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία και νομίζω είναι χρήσιμο για όσους δεν έχουν πάρα πολλές θέσεις για σκληρούς δίσκους ή δεν θέλουν να γεμίζουν το κουτί τους με σκληρούς δίσκους στο κάτω μέρος και θέλουν να είναι τακτοποιημένα όλα πάνω. Λοιπόν, ήμουν ο Κώστας, check tech now, μείνετε συντονισμένοι, αύριο Σάββατο θα τρέξει και ο διαγωνισμός. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, κάντε μας ένα subscribe, αφήστε ένα like, αφήστε μια ερώτηση, πείτε μας τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει, τι μπορούμε να αλλάξουμε, ας το αφήσω και αυτό εδώ μπροστά. Λοιπόν, check tech now, Κώστας, και πάλι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό σας απόγευμα.